Λότι Πέτροβιτς Αντρουτσοπούλου, οι τρεις συμβουλές. Κάποτε, τα πολύ παλιά χρόνια, ζούσε σε ένα χωριό ένας καλός άνθρωπος με τη γυναίκα του και το γιο του. Τον έλεγαν Μιχάλη και δούλευε σκληρά για να κερδίζει το ψωμί του. Όμως η καιρή ήταν δύσκολη και όσο και αν κοπίαζε δύσκολα, πολύ δύσκολα κατάφερνε να τα βγάζει πέρα. Αποφάσισε λοιπόν μια μέρα να ξενιτευτεί, να πάει στην πόλη να δουλέψει. Έτσι θα μπορούσε να στέλνει από εκεί χρήματα στους δικούς του. Θα νοσταλγούσε βέβαια τη γυναίκα του και το παιδί του, το χωριό του και τους φίλους του. Μα τι να κάνει, μόνον έτσι θα γλίτωναν από τη φτώχεια. Φίλησε λοιπόν τη γυναίκα και το παιδί και έφυγε για την πόλη. Ταξίδεψε μέρες πολλές και φτάσε κάποτε κουρασμένος. Και μια που δεν ήξερε καμία τέχνη, χτύπησε την πόρτα ενός αρχοντικού και ζήτησε από τον άρχοντα να τον πάρει για υπηρέτη. Εκείνος δέχτηκε και έτσι ο Μιχάλης βρήκε σπίτι και τροφή και άρχισε να κερδίζει χρήματα. Όλα όμως τα έστειλε στους δικούς του. Για εκείνον δεν κρατούσε τίποτε. Πέρασαν 10 χρόνια και είπε πια να γυρίσει στο χωριό του. Αρκετά είχε στείλει στο σπίτι του. Καιρός πια να φιλήσει τη γυναίκα και το παιδί του. Πριν φύγει, ο άρχοντας τον φώναξε και του είπε: «Δούλεψες τίμια τόσα χρόνια, Μιχάλη. Είσαι καλός άνθρωπος. Γι' αυτό κι εγώ θα σου δώσω για δώρο 3 πολύτιμες συμβουλές. Να τις θυμάσαι όμως. Έχεις πολύ δρόμο για να φτάσεις στο χωριό σου. Πολλά μπορεί να σου συμβούν. Μα αν ακολουθήσεις τις συμβουλές αυτές, τίποτα δεν έχεις να φοβηθείς». «Ακούω, αφέντη μου», αποκρίθηκε ο Μιχάλης. «Πρώτα-πρώτα, να μην ρωτάς για ό,τι δεν σε νοιάζει», είπε ο άρχοντας. «Καλά, αφέντη μου», αποκρίθηκε ο Μιχάλης. «Σε ευχαριστώ. Και η δεύτερη?» «Από το δρόμο σου ποτέ μην ξεστρατίζεις», είπε ο άρχοντας. «Καλά, αφέντη μου», αποκρίθηκε ο Μιχάλης. «Σε ευχαριστώ. Και η τρίτη?» «Τον βραδινό σου το θυμό να τον φυλάς το πρωινό», του είπε ο άρχοντας. «Άντε τώρα, ώρα καλή». «Σε αφήνω για αφεντικό», απάντησε ο Μιχάλης και ξεκίνησε. Χρήματα βέβαια δεν είχε για να αγοράσει άλογο, αφού όλα τα έστελνε στο σπίτι του. Έτσι, τι να κάνει, πήγαινε με τα πόδια. Πέρπατησε 2 μέρες και 2 νύχτες και ξαφνικά το άλλο πρωί βλέπει έναν άνθρωπο παράξενα ντυμένο να κολλά χρυσά φλουριά στα φύλλα μιας ελιάς. «Περίεργο», σκέφτηκε. «Γιατί το κάνει αυτό? Γιατί είναι έτσι ντυμένος?» Όμως θυμήθηκε τη συμβουλή του αφεντικού του να μην ρωτά για ό,τι δεν τον νοιάζει και συνέχισε τον δρόμο του. «Ε, σταμάτησε και λίγο να σου μιλήσω», του φώναξε ο άνθρωπος με τα παράξενα ρούχα. «Χρόνια τώρα είμαι εδώ και κάνω αυτό που βλέπεις. Περιμένω να δω αν θα περάσει κάποιος χωρίς να με ρωτήσει το γιατί. Όμως μόνο εσύ δεν με ρώτησες. Μπράβο, δεν είσαι καθόλου περίεργος. Πάρε λοιπόν όλα τα φλουριά που είναι στο δέντρο και στο σακούλι για ανταμοιβή σου». Χαρούμενος ο Μιχάλης μάζεψε τα φλουριά, τα έβαλε όλα στο σακούλι, ευχαρίστησε τον άνθρωπο και συνέχισε τον δρόμο του. Περπάτησε μία μέρα και μία νύχτα και το άλλο πρωί βλέπει 5 αγωγιάτες με τα γαϊδουράκια τους φορτωμένα τρόφιμα να παίρνουν τον δρόμο το δικό του. «Ε, καλοί μου άνθρωποι», τους φώναξε, «κάνετε μου μια χάρη, άστε με να φορτώσω αυτό το σακούλι σε ένα γαϊδουράκι. Έρχομαι από πολύ μακριά και κουράστηκα να το κρατώ». «Με τα χαράς», αποκρίθηκαν εκείνοι. Έτσι συνέχισαν τον δρόμο τους όλοι μαζί και ο Μιχάλης ευχαριστούσε το Θεό για την καλή του τύχη. Ξάφνου βλέπουν από μακριά ένα παλιό ετοιμόροπο σπίτι. «Εκεί μέσα είναι μια ταβέρνα», φώναξε ένας αγωγιάτης. «Πάμε να πιούμε ένα κρασί». «Έλα και εσύ μαζί μας», είπαν όλοι του Μιχάλη. Εκείνος όμως θυμήθηκε τη δεύτερη συμβουλή του αφεντικού του, ποτέ να μην ξεστρατίζει από το δρόμο του, και δεν μπήκε στην ταβέρνα. Κάθισε έξω και φύλαγε τα γαϊδουράκια και τα πράγματα. Οι αγωγιάτες στην ταβέρνα όλο και έπιναν κρασί, ώσπου μέθησαν και άρχισαν να χοροπηδούν και να φωνάζουν. Και από το πολύ το χοροπηδητό, σε μια στιγμή γκρεμίζεται η ταβέρνα και πέφτει το ταβάνι στα κεφάλια τους. Είδε και έπαθε ο καημένος ο Μιχάλης να τους βγάλει από εκεί.
Τους περιποιήθηκε, τους έδεσε τις πληγές τους, τους έδωσε νερό να πιούν και τους έβαλε να ξαπλώσουν κάτω από ένα δέντρο. Εκείνοι για να τον ευχαριστήσουν, πάρτα όλα, του είπανε, και τα γαϊδουράκια και τα τρόφιμα για το καλό που μας έκανες. Με τα γαϊδουράκια φορτωμένα τώρα, ο Μιχάλης συνέχιζε χαρούμενο στο δρόμο του και σκεφτόταν τι χαρά θα έκανε η γυναίκα του όταν θα τον έβλεπε να φτάνει με όλα τούτα τα καλά στο σπιτικό τους. Περπάτησε ακόμα μια μέρα και τη νύχτα έφτασε επιτέλους στο χωριό τους. Όταν όμως πλησίαζε στο σπίτι του, βλέπει έναν άντρα να μπαίνει μέσα και τη γυναίκα του να τον καλωσορίζει. «Α, έτσι», σκέφτηκε θυμωμένα. «Εγώ δουλεύω τόσα χρόνια για να τη στέλνω χρήματα και εκείνη με ξέχασε και παντρεύτηκε άλλον. Θα φύγω λοιπόν κι εγώ. Θα πάω πίσω στην πόλη». Και έκανε να ξεκινήσει. Σκέφτηκε όμως την τρίτη συμβουλή του αφεντικού του, τον βραδινό του το θυμό να τον κρατά το πρωινό. Πήγε λοιπόν εκεί δίπλα σε μια καλύβα και κοιμήθηκε ώσπου να ξημερώσει. Πρωί-πρωί την άλλη μέρα άκουσε να μιλούν στην πόρτα του σπιτιού του. Βγαίνει από την καλύβα και βλέπει τον άντρα που είχε δει το βράδυ να φεύγει και να λέει στη γυναίκα του: «Γεια σου μάνα, θα γυρίσω το μεσημέρι». Με χαρά τότε κατάλαβε πως ήταν ο γιος του. Είχε μεγαλώσει πια, είχε γίνει άντρας τόσο καιρό που έλειπε αυτό στην πόλη. «Άδικα θύμωσε, άδικα», σκέφτηκε. «Παρά λίγο να φύγω πάλι». Έτρεξε τρελός από τη χαρά του, τους αγκάλιασε και τους δύο, γυναίκα και παιδί, και ξεφόρτωσε τα καλά που είχε φέρει. Και από τότε δεν ξανάφυγε ποτέ από το χωριό του. Έζησε εκεί χρόνια πολλά με όλα τα καλά του, με τη γυναίκα και το γιο του, τα εγγόνια που ήρθαν έπειτα και τα δυσέγγονά του.